Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πιεστηρίου. Να διαβάσω λίγα από τα μηνύματα που έχουν έρθει. Ένα φίλο από την Ξάνθη, με αφορμή την συζήτηση που ξεκινήσαμε από την αρχή, λέει να θίξετε την απομάκρυνση του. Την ανάγκη της απομάκρυνσης του προξενείου της Κομωτινής. Το έχουμε συζητήσει και σε παλαιότερες κουβέντες εδώ και με τον Τέρενς. Άλλος φίλος εδώ από τα Φιλιατρά, τη Μεσσηνία, μας λέει ότι είναι υπέρ της εκλογής, της άμεσης εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τον λαό. Αλλά αυτό έχουμε πει ότι αλλάζει και το πολίτευμα. Και για τους εφοπλιστές έχουμε πολλά σχόλια και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Κάποιοι φίλοι μας λένε στοιχεία εδώ ότι οι εφοπλιστές σύμφωνα με τα χρωστάνε πολλά δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν αυτό προκύπτει από κάπου. Κάποιοι λένε ότι με τις πολιτικές αποκτήσαμε και εμείς επιτέλους διεθνές επίπεδο εφοπλιστικό έτσι, παρουσία στον εφοπλιστικό κόσμο. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα είναι σύντομο. Θα ήθελα και στη Γιαννίδα να σας ρωτήσω, σας ανησυχεί το ότι οι δημοσκοπήσεις η μία πίσω από την άλλη σας δείχνουν να υπολείπεστε τόσο του ΣΥΡΙΖΑ? Είδαμε και δημοσκόπηση στην οποία είστε 11 μονάδες πίσω πριν από τρεις μέρες από την Public Issue. Και με ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία ήταν εντυπωσιακά σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή από τις ομάδες οι οποίες απομακρύνονται από τις κοινωνικές ομάδες, ακόμα και ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι κλπ. Που σας στήριξαν μέχρι και τις ευρωεκλογές, φεύγουν και αυτοί. Προλαβαίνετε να το γυρίσετε αυτό? Μπορείτε? Έχετε χρόνο, δυνατότητα? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να προσπεράσουμε αδιάφορα αυτήν την αποτύπωση που γίνεται, έστω και αν είναι στιγμία, διότι έρχεται σε συνέχεια και ενώ θα έλεγα αποτελέσματα της ευρωεκλογής, είναι πολλές στιγμίες, δεν είναι μία, είναι πολλές στιγμίες. Εγώ λέω κάτι ακόμα πιο βαρύ από αυτό που είπα. Ναι. Έρχονται σε συνέχεια ενός αποτελέσματος της ευρωεκλογής που δεν μας ευνοεί. Σωστά, πολύ σωστά. Αλλά, για να είμαστε αντικειμενικοί και ρεαλιστές, είμαστε στη μέση μίας θητείας, έχουμε πίσω μας τα πιο δύσκολα, διότι για να μπορέσει να κρατηθεί η Ελλάδα και να γλιτώσει την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία και να μείνει στην Ευρώπη, έγιναν θυσίες οι οποίες επιβάρυναν το Μεσοέλληνα. Έχετε άλλα δύο χρόνια, λέτε. Έχουν δηλαδή κλονιστεί και τι οι πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες της Νέας Δημοκρατίας, διότι αναγκάστηκε να πάρει αποφάσεις και να ψηφίσει νόμους κόντρα σε ανθρώπους που παραδοσιακά τη στήριζαν. Και τώρα ακριβώς είναι αναγκαιότητα να κάνει μια στροφή η κυβέρνηση προς την πραγματική οικονομία και να επανέλθει, αν θέλετε, στον αξιακό κώδικα που και η ιδεολογία του κόμματός μου τουλάχιστον υποστηρίζει. Αυτό δηλαδή που συζητούσαμε προηγουμένως. Τώρα είχα όμως τα πει όχι. Χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Αφήσει όμως τώρα η γέννηση. Εδώ είναι σήμερα. Εδώ, κοιτάξτε, έναντι της Τρόικα πριν μερικά χρόνια δεν είχαμε τίποτα. Διότι εξαρτόμασταν απόλυτα από τη χρηματοδότηση, διότι είχαμε διαπράξει μια σειρά από σφάλματα στο παρελθόν τα οποία έπρεπε να διορθωθούν. Και διότι είχαμε μία ατολμία στο θέμα των μεταρρυθμίσεων, τις οποίες έπρεπε από μόνοι μας να κάνουμε πριν μας επιβάλλουν. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Είναι λίγο διαφορετικά. Το ένα είναι ότι έχεις επιδόσεις. Δηλαδή έχεις το πρωτογενές πλεόνασμα που το αναγνωρίζουν, έχεις όλη αυτή την προσπάθεια της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η οποία έφερε τα πρώτα αποτελέσματα, και έχεις και μία κοινωνική κατάσταση άσχημη, την οποία οφείλεις να αντιμετωπίσεις, διότι από εδώ και πέρα δεν αντέχει άλλο η κοινωνία. Πάντως δεν εκλέγει πρόεδρος Δημοκρατίας. Γιατί δεν είστε στα μέσα της θητείας σας. Θεωρητικά και μόνο είστε στα μέσα της θητείας σας. Το θέμα του πρόεδρου Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου, χρησιμοποιείται κακώς. Για ακόμα μια φορά, αν θέλετε, στην ιστορία. Αλλά χρησιμοποιείται κακώς. Διότι όταν δημιουργείται από όλες τις πλευρές ένα προεκλογικό κλίμα, τότε ουσιαστικά και η διαπραγματευτική προσπάθεια για την ελάφρυνση του χρέους υπονομεύεται και η σταθερότητα η οποία έχει διασφαλιστεί μέχρι τώρα χαλκεύεται. Και σε κάθε περίπτωση δεν βοηθάται η χώρα. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει μια μάχη σε επίπεδο κοινοβουλευτικό για να βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη των 180 όπως προβλέπει το Σύνταγμα και να αφαιθεί η κυβέρνηση να ολοκληρώσει αυτή την πολιτική της βγάζοντας προς τα έξω ένα θετικό πρόσημο. Αν δεν προλάβει. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να το προβλέψει. Χάνεται. Αν δεν προλάβει και πάει στις εκλογές, τότε θα αναδείξει τι έχει κάνει. Θα βάλει την πρόκληση του μέλλοντος μπροστά και θα αφήσει τον ελληνικό λαό να αποφασίσει τι είδους πολιτική θέλει. Πολιτική που τάζει τα πάντα στους πάντες ή πολιτική σοβαρή και υπεύθυνη, μάλιστα, η οποία δείχνει το δρόμο από τον οποίο μπορούμε να φέρουμε την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της χώρας. Λοιπόν, Σταύρο, βλέπεις το ΣΥΡΙΖΑ να κυριαρχεί? Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το τι βλέπω εγώ. Οι δημοσκοπήσεις είναι σαφείς. Βλέπουμε να υπάρχει ένα προβάδισμα. Είχαμε και αποτύπωση σε ευρωεκλογές αυτού του προβάδισματος. Βλέπουμε το προβάδισμα δημοσκοπικά να διευρύνεται. Και αν θέλετε μια εκτίμηση, όχι τόσο διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί μια
ισχυρή αυτοδύναμη επιρροή, όχι δηλαδή ότι πείθει ότι είναι μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις, μιλάω για τους ανθρώπους που τον προσεγγίζουν εκλογικά, αλλά επειδή δεν βλέπουν πουθενά αλλού φως. Αυτός είναι ο λόγος που προσεγγίζουν το ΣΥΡΙΖΑ εκλογικά, μεγάλα κομμάτια της κεντροαριστεράς αλλά και της κεντροδεξιάς, παραδοσιακοί ψηφοφόροι, οι οποίοι βρίσκονται στον γκρεμό ή στο χείλος του γκρεμού και καταλαβαίνετε ότι όταν βρίσκεται κάποιος εκεί, ρευστοποιούνται οι παραδοσιακές κομματικές ταυτίσεις με αποτέλεσμα να έχουμε μια πλήρη ανατροπή του μεταπολιτευτικού πολιτικού συστήματος και των συσχετισμών δυνάμεων. Πιστεύω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όσο περνάει ο χρόνος θα κερδίζει έδαφος, θα ανοίγει ψαλίδα και αν συνεχίσουν έτσι και αν καταφέρει η συμπολίτευση να συγκεντρώσει 180 βουλευτικές ψήφους, η εκτίμησή μου είναι ότι θα έχει εξασφαλίσει αυτοδυναμία στο ΣΥΡΙΖΑ όταν θα γίνουν εκλογές. Μετά από όταν γίνουν. Όταν θα γίνουν εκλογές. Διότι δεν είμαστε σε μια φάση όπως ισχυρίζονται που έχουμε φάει το γάιδαρο και έχει μείνει ουρά, άρα... Έχουμε και άλλο γάιδαρο. Άρα, ναι, νομίζω ότι δεν έχουμε φάει παρά ένα κομμάτι του γαϊδάρου. Μάλιστα. Και δεν θα έλεγα ότι είναι και το μεγαλύτερο. Το μικρότερο. Αν μου επιτρέπετε. Πάντως αυτό που υπάρχει μπροστά είναι πολύ δύσκολο και πιστεύω ότι η πολιτική, το πολιτικό ρίσκο όπως το λένε στην οικονομία, διότι η κοινωνία αντιδρά. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι αντιδρά και μέσα στα όρια του πολιτικού συστήματος. Γιατί κανονικά θα μπορούσαμε σε αυτές τις συνθήκες να εκτιμήσουμε, αν μιλούσαμε στο παρελθόν, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και μια εκτεταμένη κοινωνική αναταραχή. Το ότι αντιδρά μέσα στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, δηλαδή ότι αλλάζει την εκλογική της προσέγγιση, τι σημαίνει? Ότι προσπαθεί να μην έχουμε κοινωνική έκρηξη και πιστεύει, ελπίζει, εναποθέτει τις ελπίδες του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου θα λύσει το πρόβλημα της χώρας. Αυτό είναι. Σήμερα αυτή είναι η εικόνα και η απαξίωση η πολιτική και εκλογική και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα είναι μεγάλη. Η Νέα Δημοκρατία θα κρατήσει περισσότερο διότι όλοι οι μνημονιακοί με την έννοια των πολιτών οι οποίοι θεωρούν πως είναι ρίσκο η επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και που αντέχουν ακόμα ενδεχομένως. Που αντέχουν βεβαίως, αυτοί θα συσπηρωθούν στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τώρα στο γι' αυτό δεν θα έχουμε κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ το ίδιο πιστεύω με σένα. Δηλαδή δεν θα την ψηφίσουν μόνο δεξί ή κεντροδεξί, θα την ψηφίσουν και κεντροαριστεροί. Που ψηφίσαν ΠΑΣΟΚ παλαιότερα, οι οποίοι αντέχουν ακόμα. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Κύριε Λαφαζέν, δεν θα σας ρωτήσω αν θα κερδίσετε, γιατί φαντάζομαι αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Αν βρει τους 180 όμως που λέει ο Σταύρος, αν λέμε είναι ένα σενάριο το οποίο θεωρητικά υπάρχει. Αν βρει τους 180, τι γίνεται μετά? Ναι, δεν είναι προφανώς. Γι' αυτό είπα θεωρητικά υπάρχει. Θεωρητικά. Αν τους βρει. Εγώ δεν κάνω υπερβολικές εκτιμήσεις και δεν έχει νόημα να κάνει κανείς υπερβολικές εκτιμήσεις ή κομματική προπαγάνδα όταν μιλάει σε νοήμων κοινό, το οποίο παρακολουθεί τις εξελίξεις και καταλαβαίνει ποια είναι η υπερβολή, ποια είναι αυτό το οποίο γίνεται για κομματική υποχρέωση και ποιο είναι αυτό που είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, σας λέω ότι αυτή την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ανέρχεται με μορφή, ας πούμε, καλπάζουσα. Καλπάζουσα η ανωδική του πορεία. Και η κυβέρνηση όχι απλώς καταραίει, νομίζω ότι κατρακυλά μέρα με τη μέρα στα τάρταρα. Οι εκλογές θα σηματοδοτήσουν, εγώ πιστεύω ότι είναι πιθανό να γίνουν γρήγορα, σας το είπα εξ αρχής. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιθανόν, αρκετά πιθανόν, να μην φύγει το 2014 χωρίς εκλογές από τη χώρα. Το Νοέμβριο, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, ναι, κάπου εκεί. Ναι, ναι. Εννοεί ο κ. Λαφαζάνης, εννοείται. Να γίνει εκλογή πρωθυπουργού. Ότι αν δει ο κ. Σαμαράς ότι δεν συγκεντρώνει, δεν του βγαίνει το χαρτί, θα πάρει την πρωτοβουλία. Ο κ. Σαμαράς ξέρει την αλήθεια. Έχει κάνει τις βολιδοσκοπήσεις του, έχει κάνει τις μετρήσεις του. Πιστεύετε ότι είναι καθαρό? Δεν μιλάμε τώρα για ένα πλήθος κόσμου, μιλάμε για συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών. Ξέρει ότι τους 180 δεν τους έχει. Άρα... Είναι όνειρο θερινή νυχτός. Ξέρει λοιπόν ότι η αναμονή μέχρι το Μάρτιο θα οδηγήσει τη χώρα σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ξέρει. Και του συστήματος. Εγώ να υποτιμήσω, δεν υποτιμάω, αλλά ξέρετε, δεν τις υπερτιμάω κιόλας. Δηλαδή, να πούμε,
Η εξουσία είναι, μηχανισμούς έχει, λεφτά έχει, που λέει ο λόγος, όλα τα έχει. Άρα γιατί να μην βρει και τους 180. Δεν είναι πάω τέτοι στα πράγματα. Όχι, δεν είναι πάω τέτοι. Ναι. Και εγώ, επειδή ζω τους βουλευτές, συζητάω μαζί τους κάθε μέρα. Μερικούς τους ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είδα και σε δύσκολες στιγμές που εμείς διεκδικούσαμε να πάρουμε 120 να γίνει δημοψήφισμα, ότι βρήκαμε ανταπόκριση μεγάλη. Καταλαβαίνω ότι το ποτήρι έχει ξεχυλήσει για πολύ κόσμο και ιδιαίτερα για κόσμο που ήταν πριν στο Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία και πια βλέπει ότι το αδιέξοδο είναι απόλυτο και σου λέει, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να φτάσω και μέχρι αυτό το σημείο να παρατείνω το βίο μιας κυβέρνησης η οποία δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να καταστρέφει τη χώρα. Και θα σας πω τώρα γιατί για να τα βάζουμε τα πράγματα ρεαλιστικά κάτω. Πείτε ότι θέλει να περιμένει μέχρι το Μάρτιο για να πάει εκλογές μέχρι το Μάρτιο. Τότε θα πρέπει να πιει πλήρως το πικρό ποτήρι που προσπαθεί τώρα να αποφύγει. Ποιο είναι το πικρό ποτήρι? Των μέτρων. Η Τρόικα λέει, αφήστε αυτά, έχετε 2 δισεκατομμύρια δημοσιονομικό κενό. Το δημοσιονομικό κενό δεν είναι απλώς χρηματοδότηση για ένα μνημόνιο. Δημοσιονομικό κενό είναι μέτρα. 2 δισεκατομμύρια νέα μέτρα. Το μνημόνιο που έχουν 1000 προαπαιτούμενα τα οποία πρέπει να τα προχωρήσουν, να τα προωθήσουν. Έχουν τους πληστηριασμούς των ακινήτων. Η Τρόικα δεν δέχεται να παραταθεί μετά η προστασία της πρώτης κατοικίας. Μετά το 31-12-2015. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν δεν αντέχει χωρίς 180 να αφήσει τον τόπο να πάει σε εκλογές το Μάρτιο. Λοιπόν, ξέρει ότι δεν υπάρχουν 180, γι' αυτό κιόλας θα προσπαθήσει ίσως ενδεχομένως να κάνει μια φυγή προς τα μπρος, υποτίθεται, η οποία όμως είναι φυγή προς τον κρεμό. Λοιπόν, να πάει σε μια τεχνητή ίσως αντιπαράθεση με την Τρόικα, να αρχίσει μια προεκλογική υποσχεσιολογία, να υπερακοντήσει και ορισμένα μέτρα που πρότεινε ο Τσίπρας στην ΔΕΘ και τα οποία μέχρι προχθές τα έβριζε και τα έλεγε ότι είναι παροχολογία, να τα υπερακοντήσει, μπας και περισωθεί. Λοιπόν, δεν θα περισωθεί, ό,τι και να κάνει. Εμείς θέλουμε εκλογές εδώ και τώρα. Αυτό το ζητάει η δημοκρατία μας, το ζητάει ο τόπος, το ζητάει ο ελληνικός λαός, για να δοθεί μια διέξοδος. Δεν θεωρώ ότι τα προβλήματα θα λυθούν βεβαίως αυτόματα με μια αλλαγή κυβέρνησης, με κυβέρνηση αριστεράς. Δεν θεωρώ ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα της χώρας με το λαό στον καναπέ, με τους πολίτες από τηλεοράσεως να περιμένουν τους οσίες, τους μεσίες να λύσουν τα προβλήματα. Δεν γίνονται έτσι. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν έτσι τα πράγματα. Η χώρα θα μπει σε μια περίοδο με κυβέρνηση αριστεράς μεγάλων ανακατατάξεων, αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων. Πρέπει να γίνουν μεγάλη προοδευτική μετασχηματισμή στη χώρα. Μεγάλη προοδευτική μετασχηματισμή στη χώρα για να μπορέσουμε να ανοίξουμε μια προοπτική. Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Γουίκ, παρακαλώ, για να κλείσουμε, γιατί περιμένουν οι επόμενη στροφιά. Πολύ γρήγορα να σας πω ότι γυρίζω πίσω το 80, τότε που ήμουν ρεπόρτερ στην ΕΡΤ με το μικρόφωνο στο χέρι, στο Ζάπιο Μέγαρο, όπου ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπέγραφε την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, αλλά πια σε ΕΟΚ, των εθνών, των κρατών, της αλληλεγγύης. Και από την πρώτη του έτους μπαίνουμε σε μία χρονιά όπου χάνουμε και την κυριαρχία των τραπεζών μας από τις ουσίες, καθώς γίνεται η περίφημη τραπεζική ενοποίηση και τα πάντα θα λέγονται πια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τώρα, τον Νοέμβριο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει εποπτεία. Σωστό. Τον Νοέμβριο. Και από εκεί και πέρα, σε λίγο θα χάσουμε και τη δυνατότητα των προϋπολογισμών που, αν δεν την εγκρίνει το Διευθυντήριο το Γερμανικό των Βρυξελών, δεν θα μπορούμε να το καταθέσουμε στην Βουλή των Ελλήνων. Υπουργός Οικονομικών δεν είναι. Επίτροπος Οικονομικών. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, επαναλαμβάνω, ζητάμε εκλογές χθες. Ζητάμε εκλογές χθες. Και από εκεί πέρα δεν μας τρομάζει. Δεν ψηφίζετε προ Δημοκρατία. Σαφέστατα, όχι, όποιο και να είναι το πρόσωπο, και το τονίζουμε με κεφαλαία γράμματα. Όποιο και να είναι το πρόσωπο. Φοβάστε διαρροές από εσάς. Και αμέσως, όχι καμία, σας διαβεβαίω πλέον. Καμία. Όταν λέω καμία. Και την επόμενη μέρα των εκλογών θα έχουν συμβεί τέτοια πράγματα, όπου με την φυγή πλέον Σαμαρά και Βενιζέλου θα απελευθερωθούν οι δυνάμεις από την κεντροδεξιά. Που... Για να τα ξαναβρείτε. Επαναλαμβάνω. Και από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε οι εγγυητές, οι εξαρτητές, θα πάμε να κουμπώσουμε σε μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να τελειώσουμε. Σταύρος Γιώργος, θα ξαναπώ άλλη μια φορά.
Κυπριακό, η αιρετική λύση, το τελευταίο του βιβλίου. Το οποίο το ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το έφερε εδώ πέρα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ του. Ευχόμαστε να κάνει καλό τάξη εδώ και αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία σε μια από τις επόμενες φορές που θα συζητήσουμε περισσότερα και για το Κυπριακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Τέρενς Κουίκ και τον κύριο Λαφαζάνη και τον κύριο Στυλιανίδη. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο εδώ δύο εκπρόσωποι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητές και από τον ιδιωτικό και από το δημόσιο τομέα, να δούμε τι γίνεται στα σχολεία που πάνε τα παιδιά μας. Σε 2-3 λεπτά επιστρέφουμε.